Γεια σας κορίτσα, καλώς ήρθατε και πάλι στο Ειρήνη Κροσέτ. Πάμε να συνεχίσουμε αυτό το υπέροχο σχέδιο για σάλι από εκεί που μείναμε. Πλέχεται πάρα πολύ εύκολα, δεν έχει μεγάλο βαθμό δυσκολίας. Εσείς μην ξεχνάτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι Ειρήνη Κροσέτ, να πατάτε το κουδουνάκι και τις ειδοποιήσεις στο νέο βίντεο που ανεβάζω καθημερινά, το χεράκι μου αρέσει για να το αποθηκεύετε και φτιάχτε τα και μοιραστείτε τα με τις φίλες σας. Πάμε να συνεχίσουμε. Έχουμε κάνει, όπως σας είπα στο προηγούμενο βίντεο, το πουφ μας. Θα πάω να κάνω 1, 2, 3, 4 αλυσίδες, θα πάρω κλωστή και αυτή τη φορά δεν θα πάω να κάνω 3 ποδαράκια, θα πάρω κλωστή και θα πάω στη μέση και θα κάνω ένα ποδαράκι και εφόσον θα κάνω το αυτό μου το ένα ποδαράκι, θα πάω να κάνω 2 αλυσίδες, θα πάρω κλωστή και θα ξαναπάω στο ίδιο σημείο και θα κάνω πάλι από ένα ποδαράκι. Δηλαδή στο κέντρο, στο τρίτο μου θα κάνω ένα ποδαράκι, 2 αλυσίδες, ένα ποδαράκι, ώστε να σχηματίσει αυτό το τρίγωνο το βέ μας. Και μετά θα κάνω 1, 2, 3, 4 αλυσίδες, θα πάρω κλωστή και θα πάω απέναντι σε αυτό το σημείο και θα φτιάξω την πλέξη πουφ, θα κλείσω όλες μου τις σειρές μαζί και την τελευταία μου θα κάνω 1, 2 αλυσίδες, θα πάρω κλωστή και θα μπω στο ίδιο σημείο και θα ξανακάνω πάλι την πλέξη μου πουφ, θα κλείσω όλες μου τις σειρές μαζί και την τελευταία μου. Και εφόσον το έχω κάνει αυτό, θα πάμε να κάνουμε ό,τι κάναμε και στην αντίθετη μεριά. Δηλαδή, θα πάω να κάνω πάλι τις 4 μου αλυσίδες, τις οποίες είναι πάντα σταθερές στο πλεκτό μου. Θα πάρω κλωστή και θα πάω να κάνω 4 ποδαράκια. 2, 3 και ένα 4 ποδαράκια. Θα περάσω δίπλα εδώ πέρα και θα κάνω 5 ποδαράκια στη μέση. 1, 2, 3, 4 και ένα 5. Έκανα τα 5 μου ποδαράκια, θα περάσω δίπλα τώρα εδώ και θα κάνω 4 ποδαράκια. 1, 2, 3, 4. Έχω κάνει ήδη τα 4 μου ποδαράκια και εφόσον έκανα τα 4 μου ποδαράκια θα πάω να κάνω 4 αλυσίδες. 3, 4, θα πάρω κλωστή και θα πάω και θα κάνω πάλι πουφ για να αυξήσω το σάλι μου. Θα κάνω 1, 2 αλυσίδες, θα πάρω κλειστή και στο ίδιο σημείο θα πάω να κάνω πάλι πουφ. Και παίρνοντας μόνο 3 φορές. Δεν θα πάρω 5, αυτή το σχέδιό μου το έχω αρχίσει με 3 φορές και 3 φορές θα το κάνω. Θα γυρίσω τώρα το πλεκτό μου, θα βάλω το βελονάκι μου και θα κλείσω με ένα βοβό. Και εφόσον έχω κλείσει με ένα βοβό, τι θα κάνω. Θα πάω να κάνω πάλι την πλέξη πουφ. 1, 2, 3. Θα κλείσω όλες μου τις σειρές μαζί και θα ασφαλίσω τον πόντο μου και θα κάνω 1, 2 αλυσίδες, θα πάρω κλειστή και θα μπω στο ίδιο σημείο και θα ξανακάνω πάλι πουφ. 2, 3. Θα κλείσω όλες μου τις σειρές μαζί και την τελευταία μου και θέλω να κάνω αύξηση που σημαίνει ότι θα χρειαστεί να ξαναμπω στο ίδιο σημείο ώστε να ξανακάνω πάλι πουφ. 1, 2. Θα πάρω κλειστή και θα μπω στο ίδιο σημείο και θα πάω να κάνω πάλι την πλέξη πουφ. Έχω μπει δηλαδή 3 φορές. Έτσι, μπαίνοντας σε 3 μου φορές, είναι το σημείο το οποίο θα αρχίσω πάντα στο πλεκτό μου να κάνω τις αυξήσεις μου. Θα κάνω τώρα 4 αλυσίδες, 2, 3, 4. Θα πάρω κλωστή, θα αφήσω το ένα ποδαράκι και θα πάω στο μεθεπόμενο, ώστε στην πρώτη σειρά είχα 13 ποδαράκια. Από πάνω θα πρέπει να έχω πάντα 11 ποδαράκια. Δηλαδή, μείον 2 ποδαράκια, ένα από τη αριστερή μεριά και ένα από τη δεξιά μου μεριά. Πάω να κάνω τώρα τα ποδαράκια μου. Έχω κάνει τώρα τα 11 μου ποδαράκια. Τι θα κάνω, θα πάω να κάνω αυτή τη φορά, κορίτσια, 4 αλυσίδες. 1, 2, 3, 4 και δεν πάω εδώ πέρα να κάνω πουφ γιατί δεν θέλω. Θα πάρω κλειστή και θα πάω να κάνω πουφ ακριβώς εδώ που έχω κάνει το τρίγωνο.
Ένα, δύο, τρεις. Θα κλείσω όλες μου τις θηλιές μαζί και θα κλείσω και την τελευταία μου. Και με αυτό τον τρόπο θα πάω να κάνω μία, δύο αλυσίδες, θα πάρω κλωστή, θα μπω στο ίδιο σημείο και θα ξανακάνω πάλι την πλέξη. Πουφ, θα κλείσω όλες μου τις θηλιές μαζί και την τελευταία και μία, δύο, θα ξαναμπω άλλη μία φορά στο ίδιο σημείο και θα κάνω πάλι την πλέξη. Πουφ, θα κλείσω όλες μου τις θηλιές μαζί και την τελευταία και θα περάσω τώρα απέναντι κάνοντας πάλι τέσσερις αλυσίδες. Μία, δύο, δύο, τρεις, τέσσερις. Είπαμε, αυτό εδώ δεν θα το χρησιμοποιήσουμε γιατί δεν το χρειαζόμαστε. Θα πάρω κλωστή και θα αφήσω το ένα ποδαράκι και θα πάω στο μεθεπόμενο και θα κάνω ποδαράκι. Και θα κάνω αυτή τη φορά 11 ποδαράκια. 2, είχα 13 στην από κάτω σειρά, από πάνω πρέπει να έχω 11. Ωραία, έκανα τα 11 μου ποδαράκια, θα πάω αυτή τη φορά και θα κάνω 4 αλυσίδες, 2, 3, 4, θα πάρω κλωστή και θα πάω να κάνω πουφ, 1, 2, 3, θα κλείσω όλες μου τις θηλιές μαζί και θα κλείσω και την τελευταία μου, 1, 2 αλυσίδες, θα πάρω κλωστή και θα ξανακάνω πάλι την πλέξη, πουφ, θα κλείσω όλες μου τις θηλιές μαζί και την τελευταία και 1, 2, θα πάρω κλωστή και θα ξανακάνω πάλι την πλέξη πουφ. Και αυτό το κάνω σε αυτό το σημείο, ώστε όπως σας είπα, να κάνω τις αυξήσεις μου. Θα γυρίσω τώρα το πλεκτό μου και γυρίζοντας το πλεκτό μου, θα πάω να κάνω, βάζοντας το βελονάκι μέσα, θα κλείσω με ένα βουβό και θα πάω να κάνω πάλι την πλέξη πουφ. 3, θα κλείσω όλες μου τις θηλιές μαζί και θα ασφαλίσω τη θηλιά μου, θα κάνω με 2, θα πάρω κλειστή και θα μπω στο ίδιο σημείο και θα κάνω πάλι την πλέξη πουφ. 2, 3, θα κλείσω όλες μου τις θηλιές μαζί και την τελευταία μου. Και 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Θα πάρω κλειστή και θα πάω δίπλα εδώ και θα κάνω πάλι την πλέξη πουφ. Θα κλείσω όλες μου τις θηλιές μαζί και την τελευταία. 1, 2, θα πάρω κλειστή και θα μπω στο ίδιο σημείο και θα κάνω πάλι την πλέξη πουφ και με αυτό τον τρόπο θα κάνω 1, 2, 3, 4 αλυσίδες, θα πάρω κλωστή, θα αφήσω το ένα ποδαράκι και θα πάω στο μεθεπόμενο και θα συνολικά σε αυτή τη σειρά μου πρέπει να έχω 9 ποδαράκια. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Έχω κάνει ήδη τα 9 μου ποδαράκια. Θα κάνω 1, 2, 3, 4 αλυσίδες. Θα πάρω κλωστή και θα πάω σε αυτό το σημείο και θα κάνω την πλέξη πουφ. 1, 2, 3. Θα κλείσω όλες μου τις θηλιές μαζί και την τελευταία μου. Θα κάνω 1, 2 αλυσίδες. Θα πάρω κλωστή, θα μπω στο ίδιο σημείο και θα ξανακάνω πάλι την πλέξη πουφ. 2, 3. Θα κλείσω όλες μου τις θηλιές μαζί και την τελευταία. Θα κάνω πάλι 8 αλυσίδες. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Θα πάρω κλωστή, θα περάσω δίπλα, θα κάνω πάλι την πλέξη πουφ. 2, 3. Θα κλείσω όλες μου τις θηλιές μαζί και τις δύο τελευταίες μου. Θα κάνω 1, 2 αλυσίδες. Θα πάρω κλωστή και θα ξαναπάω να κάνω πάλι 3 φορές πουφ. Θα κλείσω όλες μου τις θηλιές μαζί και την τελευταία. Και θα πάω να κάνω αυτή τη φορά πάλι 4 αλυσίδες. 2, 3, 4. Θα πάρω κλωστή, θα αφήσω το ένα ποδαράκι και θα πάω στο μεθεπόμενο και θα κάνω από ένα ποδαράκι. Στο κάθε μου ένα ποδαράκι. Και κάνοντας αυτό, θα πάω να κάνω πάλι 4 αλυσίδες, 1, 2, 3, 4, θα πάρω κλωστή και θα πάω να μπω μέσα να κάνω πάλι την πλέξη πουφ,
1-2 αλυσίδες, θα πάρω κλωστή, θα μπω στο ίδιο σημείο και θα πάω να κάνω πάλι την πλέξη πουφ, 3 φορές πάντα, μετά θα κάνω 8 αλυσίδες, 1-2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, θα πάρω κλωστή, θα πάω ράσω δίπλα και θα πάω να κάνω πάλι την πλέξη πουφ. Θα κλείσω όλες μου τις σειρές μαζί και τις δύο τελευταίες μου. Θα κάνω 2 αλυσίδες, θα πάρω κλωστή και θα πάω να κάνω πάλι την πλέξη. Πουφ, θα κλείσω όλες μου τις σειρές μαζί και την τελευταία. Θα γυρίσω τώρα το πλεκτό μου και εφόσον θα το γυρίσω αυτή τη στιγμή το πλεκτό μου, θα πάω να κλείσω με ένα βουβό και θα πάω να κάνω πάλι την πλέξη πουφ, παίρνοντας 3 φορές. Θα κλείσω όλες μαζί, θα ασφαλίσω, θα κάνω 1-2 αλυσίδες, θα πάρω κλειστή, θα ξαναμπω μέσα να ξανακάνω πάλι 3 φορές μέσα έξω για να κάνω πάλι την πλέξη πουφ. Και θα κάνω 1-2, 3, 4 αλυσίδες, θα μπω και θα κάνω, κλείσω με ένα άρχιτο, 1-2, 3, 4, θα πάρω κλειστή και θα ξανακάνω πάλι την πλέξη πουφ. 2, 3, όλες μαζί και την τελευταία μου. 1-2, θα πάρω κλωστή και θα ξανακάνω πάλι την πλέξη. Πουφ, θα κλείσω όλες μου τις θηλιές μαζί και την τελευταία μου θηλιά. Και με αυτόν τον τρόπο θα κάνω 1-2, 3, 4. Θα αφήσω το ένα μου ποδαράκι και θα πάω στο μεθεπόμενο. Τώρα θα πρέπει να έχω 7. Έχω 13, 11, 9 και τώρα πάω να έχω 7 ποδαράκια. Πάντα θα φερούμε 2 ποδαράκια. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε, τέσσερα. Θα πάρω κλωστή και θα πάω να κάνω πάλι την πλέξη πουφ. Τρία, θα κλείσω όλες μου τις θηλιές μαζί και την τελευταία μου. Ένα, δύο, θα πάρω κλωστή και θα ξανακάνω πάλι την πλέξη πουφ. Θα κάνω 1, 2, 3, 4, θα πάω στη μέση, θα κλείσω με ένα άριστο. 1, 2, 3, 4, θα πάρω κλωστή και θα κάνω πάλι την πλέξη πουφ. Θα κλείσω όλες τις θηλιές μαζί και την τελευταία. 1, 2, θα πάρω κλωστή και πάλι την πλέξη πουφ. Θα κλείσω όλες τις θηλιές μαζί και την τελευταία μου. Και 1, 2, 3, 4, θα πάρω κλωστή και θα ξαναπάω να κάνω πάλι την πλέξη πουφ μου. Έκανα τα 7 μου ποδαράκια, θα κάνω 4 αλυσίδες, 2, 3, 4, θα πάρω κλωστή και θα πάω να κάνω πάλι την πλέξη πουφ. Θα κλείσω όλες μου τις θηλιές μαζί και την τελευταία μου. Θα κάνω 2 αλυσίδες, θα πάρω κλειστή και θα ξαναμπω στο ίδιο σημείο. Θα ξανακάνω πάλι την πλέξη πουφ. Θα κλείσω όλες μου τις θηλιές μαζί και την τελευταία. 1, 2, 3, 4. Θα μπω και θα κάνω ένα άριχτο. 1, 2, 3, 4. Θα πάρω κλειστή και θα πάω να κάνω πάλι την πλέξη πουφ. Θα κλείσω όλες μου τις θηλιές μαζί και την τελευταία. 1, 2 αλυσίδες, θα πάρω κλειστή και θα ξανακάνω πάλι στο ίδιο σημείο την πλέξη πουφ. Αυτό, κορίτσα, είναι το σχέδιο. Από εδώ και πάνω επαναλαμβάνεται την τρίτη μας σειρά και κάνετε τις αυξήσεις και το φτάνετε το σάλι εκεί που θέλετε. Μπορεί, αν θέλετε, να το κάνετε και φουλάρι. Σας ευχαριστώ πολύ. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο.